Γεια σας, είμαι ο Χιάνος ο Μάρκος, είμαι νόμος εκπρόσωπος του οργανισμού νεολαίας Go Alive. Και εδώ μαζί με τη Μαρία Στεφανίδου και τον Γιώργο Τριανταφύλου πρόκειται να σας προωθήσουμε, να σας επικοινωνήσουμε το Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης 2022 που πρόκειται να υλοποιηθεί το ερχόμενο τριήμερο και θα συντονίσει ο οργανισμός μόνο μια πληθώρα τοπικών και εθνικών φορέων. Δύο πράγματα για τον οργανισμό. Η Go Alive έχει σαν έδρα την Κοζάνη και σαν στόχο έχει την ενδυνάμωση της τοπικής νεολαίας μέσω της ενσυνειδητότητας, του mindfulness και της προώθησης της ευεξίας. Βασικό project στο οποίο έχουμε αφιερωθεί το τελευταίο διάστημα με όλη την ομάδα των εθελοντών είναι το Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης, το Kozani Youth Fest 2022. Μαρία, θες να μας πεις λίγο περισσότερο πράγμα για το φεστιβάλ? Πολύ ωραία. Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 5.30, στην Κοβεντάρο Βιβλιοθήκη της πόλης μας. Η πρώτη δραστηριότητα είναι το Φόρουμ Νεολαίας, όπου είναι ανοιχτό για όλους τους νέους. Ομάδα στόχου στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, το οποίο και γιορτάζουμε στο φεστιβάλ, είναι όλοι νέοι 15 έως και 30 ετών. Δεν θα είμαστε αυστηροί ωστόσο, αν είστε και νεότεροι ή μεγαλύτεροι, μπορείτε να έρθετε. Θα ξεκινήσουμε με μια συζήτηση ανταλλαγής ιδεών την Παρασκευή, λοιπόν, στη βιβλιοθήκη, πάνω σε τέσσερις βασικές θεματικές. Πρώτη θεματική είναι η προαγωγή των ευκαιριών για τους νέους. Δεύτερη θεματική είναι το πώς μπορούμε εμείς οι νέοι να προωθήσουμε τις ιδέες μας και τις απόψεις μας ώστε να ενσωματωθούν στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη θεματική, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Και τέλος, θα μιλήσουμε για τους ενεργούς και υπεύθυνους πολίτες. Αυτά όλα λοιπόν την Παρασκευή στη βιβλιοθήκη. Σάββατο και Κυριακή σας περιμένουμε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, όπου θα έχουμε στήσει πάρα πολλά ενημερωτικά περίπτερα, info kiosk, τα οποία θα αναλάβουν όλοι οι φορείς που συνδιοργανώνουν μαζί μας το φεστιβάλ. Ένα περίπτερο θα έχει Go Alive, ένα περίπτερο θα έχει ο Δήμος Κοζάνης, άλλο περίπτερο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Θα έχουμε καλεσμένους από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαδίου Μάθησης και συγκεκριμένα από το Euro Desk και την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων. Επίσης, στα περίπτερα θα μπορείτε να βρείτε το Επιμελητήριο Κοζάνης, το Κλούμπερ, το Κλούμπερ που είναι το κλάστερ βιοοικονομίας της περιοχής μας, το Επιμελητήριο Κοζάνης θα υποδείξετε επίσης, η Άσης Κοζάνης, νομίζω ότι τα έχουμε πει όλοι. Ελπίζουμε να μην ξεχάσουμε κάποια στην φορέα. Το ανέφερα, νομίζω. Οπότε όλοι αυτοί θα έχουν ενημερωτικά περίπτερα στην πλατεία της Κοζάνης, καθώς και θα γίνουν και πάρα πολλά workshops. Το πρώτο workshop θα αφορά την κλιματική ουδετερότητα, Σάββατο 11 η ώρα το πρωί. Δεύτερο workshop, Youth Pass for All, από το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, αυτούς ξέχασα να αναφέρω, 12 η ώρα λοιπόν. Μία η ώρα, επιχειρώ στον τόπο μου από την αναπτυξιακή Κοζάνης, που επίσης νομίζω δεν ανέφερα. 5 η ώρα, από την Άσης Κοζάνης, το workshop έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα. 6 ώρα, εσύ είσαι ενημερωμένος, Ευρωπαϊκές Ευκαιρίες Νεολαίας, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαδίου Μάθησης. 7 η ώρα, η Go Alive διοργανώνει το κυνήγι της Αφρού Time to Move, ενώ την Κυριακή θα συνεχίσουμε επίσης με workshop, 11 το πρωί προσεγγίζω το ρυθμό, από το οδείο, δημοτικό οδείο της Κοζάνης μέσω του Δήμου. 12 η ώρα, walking tour, ανακαλύπτω την πόλη μου, ανακαλύπτω την Κοζάνη από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 1 η ώρα, Human Libraries, η νέα γενιά του επιχειρήν από το Επιμελητήριο Κοζάνης. 5 η ώρα το απόγευμα, How to Thrive, ένα εργαστήριο που έχει ήδη πολύ μεγάλη συμμετοχή. Προετοίμασε το βιογραφικό και την παρουσία σου για μια συνέντευξη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και τελευταίο workshop στις 6 η ώρα από το Εργαστήριο Φωτογραφίας του Δήμου Κοζάνης. Τα πάντα μπορούν να γίνουν με μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Αυτά ουσιαστικά είναι όλα τα workshop που θα υλοποιηθούν στην κεντρική πλατεία. Και όλο το φεστιβάλ θα κλείσει με μια σύντομη τελετή λήξη στις 7 η ώρα το απόγευμα με δύο βασικούς ομιλητές, τον Στέφανο Αλεξιάδη, ο οποίος είναι ένας νέος συγγραφέας που έχει βραβευτεί από τα Public για το βιβλίο του Τα Φτερωτά Σανδάλια, και τον Λευτέρη Παπαγεωργίου, καταξιωμένο επιχειρηματία και συγγραφέα, που θα μας μιλήσει σύντομα για το αν θα ξεκινούσε τη δική σου ιστορία σήμερα, τι θα ακολουθούσε. Επίσης, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι στο φεστιβάλ έχουμε και ένα μεγάλο διαγωνισμό φωτογραφίας με τρία δώρα. Ένα Samsung Galaxy Tablet για τον πρώτο νικητή. Μια συμμετοχή δωρεάν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής στο εξωτερικό και μια ευρωπαϊκή κάρτα νέων. Περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να βρείτε στο site μας goalife.eu. Ψάξτε στο Kozani Youth Fest στην καρτέλα, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, GoLife, αλλά και στο Instagram, καθώς και στην εκδήλωση που έχουμε κάνει στο Facebook, Kozani Youth Fest 2022. Αυτά από μένα για το πρόγραμμα και για τις συμμετοχές.
Γιώργο. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Τριανταφύλου, υπεύθυνος επικοινωνίας μαζί με τον Μάρκο του φεστιβάλ, θεωτής. Θεωρούμε, και γι' αυτό διοργανώνουμε το Kozani You Fest, ότι είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν οι νέοι την Ευρώπη, τα προγράμματα που παρέχονται, τους φορείς οι οποίοι μπορούν και θέλουν και δίνουν όθηση στην κοινωνία των πολιτών, ειδικά στους νέους. Καθώς στην Kozani διανύουμε μια μεταβατική περίοδο όπως αυτήν της μεταλιγνητικής και είναι πολύ καλό για να κρατήσουμε το μέλλον του τόπου μας, να δώσουμε μέλλον στον τόπο μας, να ενωθούμε και να ενημερωθούμε για τις νέες προκλήσεις που έρχονται και καταφέροντας ουσιαστικά να εξασφαλίσουμε δεξιότητες, θέλοντας να κάνουμε την Kozani μια πιο σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Αυτά από μένα και σας περιμένουμε. Πολύ ωραία, να υπενθυμίσουμε ότι το βασικό ερώτημα που θέτουμε στους συμμετέχοντες είναι το είσαι ενημερωμένος, είσαι ενημερωμένη, είσαι ενημερωμένος για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον τόπο, για αυτές που μπορείς να λάβεις σαν όντας νέος, ένας νέος άνθρωπος που κατοικεί στην Kozani αυτή τη στιγμή. Οπότε σας περιμένουμε όλους το τρίμηνο που έρχεται, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το πρόγραμμα του είπε η Μαρία, μπορείτε να το βρείτε και μέσα από τα social media του οργανισμού Go Alive και όπως επίσης και των φορέων που θα υποστηρίξουν το όλο εγχείρημα. Και θα είμαστε εκεί να σας υποδεχθούμε με τα καρυτίζ, με τα δωράκια μας, τις εκπλήξεις και όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.